έχω στο Twitter, ε. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μ' αγαπάς, αλλά γιατί αυτή τη φωτογραφία, η Σάσα στα μάτια, θα σα πείσει στα κελιά. Τι πιο στιγμή, μπορεί να την έχω δώσει εγώ παλιά. Αλήθεια. Είσαι πολύ ωραίος. Όχι, ρε. Και ξέρεις κάτι, ενώ σε βλέπω κάθε μέρα τόσα χρόνια από κοντά, τα χείλια αυτά, εγώ τα είδα σε αυτή τη φωτογραφία. Τα χείλια εδώ είναι το καλύτερο κομμάτι. Εσύ, χυλάκι πετροκέραζο, να κρέμεται το χυλάκι. Κοίταξε, εδώ πέρα είμαστε στο παλιό μας σαλόνι. Δεν θυμάμαι τι ηλικία είμαι. 12 εγώ είπα. Άντε να με αγόρετε. Δεν θα σας χαλάσω κατήρι. Και εκεί είμαι στην Κουτσομπόλα, λέγεται αυτό το έπιπλο. Στην Κουτσομπόλα, την που έχει το τηλέφωνο παλιά, υπήρχε το έπιπλο αυτό με το τηλέφωνο που καθόσουν και δίπλα και λεγόταν Κουτσομπόλα. Πόσο μ' άρεσε αυτή η φωτογραφία. Σε ευχαριστώ. Ποιο σε στενοχώρησε και τέτοια μπούκλα χάθηκε. Παιδιά. Είχε άγχη στο σχολείο. Όχι, λούστηκα μεγάλη Παρασκευή. Καλό μαθητή, τι γίνεται. Καλούτσικο. Καλούτσικο. Δεν είχε τέτοια άγχη. Όχι, δεν είχαμε σαν οικογένεια. Όχι, όχι, όχι. Τις χρονιές περνούσαμε, ωραία. Τι γλυκό αγοράκι. Το λες, σαν να είμαι τώρα γεμετό κάπου. Τι κρίμα δηλαδή, τι χάθηκαν αυτά τα νιάτα. Εγώ δεν μ' αρέσει εκεί. Αχ, μ' αρέσεις. Εμένα ξέρεις που δεν μ' αρέσεις. Σε μια άλλη φωτογραφία που κάποιος είχε βγάλει μια μέρα, που είχε ένα μαλλί σγουρό, τύπου μπόζο, έτσι, στρογγυλωμένο. Εδώ μ' αρέσεις. Υπήρχε μια περίοδο λοιπόν που τα μαλλιά μου αποφάσισα να τα μακρύνω. Και τα μαλλιά, επειδή ήταν σγουρά, δεν τα πιστεύει άνθρωπος, αλλά τώρα φαντάζομαι είναι μια μικρή απόδειξη. Αυτό δεν είναι περούκα, δεν είναι απόκριες. Αυτά μεγαλώναν εδώ. Αυτό δεν μ' άρεσε. Ανεβαίναν προς τα πάνω. Δεν είχαν σκοπό να μακρύνουν κάτω. Εγώ φανταζόμουν ότι θα, 2 μήνες θα έρθει το μαλλί. Και λοιπόν είχα πάει και τα είχα κάνει ισιωτική. Ισιωτική. Και όπως έγινε έτσι μια φορά για να δω αν ισιώσανε, φεύγαν τα μαλλιά όλα. Εσύ αυτό δεν είχε κάνει εδώ πέρα και το παιδί που σα ταινίζει με το ωραίο σγουρό μαλάκι το τόσο. Μα είχε κάνει ισιωτική. Βέβαια, πότε είχε πάει και κάτι. Πριν από 3-4 χρόνια και σακάτεψε το μαλλί του και πήγε και το κόψε. Θέλω να πω και κάτι άλλο πριν πα σε διαφημίσει. Ο Γρηγόρη, φορώντα αυτό το πουκάμισο το Πρισίλα. Γιατί σχολιάζει τη φωτογραφία μου. Να μα πει, α πούμε. Ρε Νίκο, δεν βλέπει μόδε πουθενά. Επειδή βλέπει πολύ εσύ, είναι ήσυχο. Είναι και λίγο ντροπή σου. Κάπου πρέπει να ενημερώνεσαι κι εσύ. Κάπου πρέπει να ξεσπάσει κι εσύ, Γρηγόρη. Ξέσπασε τα πουκάμισο. Πάει όμως αυτό το χρώμα. Του πάνε αυτό πολλά. Έχουμε κάνει μεγάλη κουβέντα. Το Γρηγόρη λίγο παραπάνω. Μπαίνει μέσα από τα γκρίζα γένια αυτό το ροδακινί και τρελαίνει το κόσμο. Εγώ ξέρει τι πιστεύω. Είδε χτε τη Ζέτα. Ωραία. Παύλα κουκλάρα και το φόρμα μου άρεσε πάρα πολύ. Και πόσο τη φώτιζε. Είναι αυτά τα χρώματα που λέω. Παρασύρθηκε, είδε το κόκκινο με τα λευκά, με σαν λουλούδια, χρυσαφιά, τι ήταν. Ναι, δεν μα έδειξε μια γάμπα. Το παρακαλάμε. Δεν μπορεί, έχει δύο. Μία από τι δύο θα τη δείξει. Α την κάψει για τη φετινή σεζόν. Δεν ξέρω. Διαφημίσει, θέλω να ξεκινήσουμε. Άντε, πηγαίνετε. Σοβαρά μιλάς. Υπέροχα θα τώρα, γιατί φαντάζομαι έχεις πολλά να πεις. Έχουμε πολύ. Και η παρέα σου όλοι. Έχουμε να πούμε πολλά. Και μιλάμε βέβαια για το Just Dead to Us. Και το 1/10 να πεις καλό θα είναι. Εντάξει, το 1/10 θα πω. Κάποια σας είπα, ήταν για σας. Πάρα πολύ νέος βγαίνω στην Ελένη. Δεν βγαίνεις νέος γιατί είσαι νέος. Δεν είμαι πιάστα. Είσαι νέος, ωραίος και με πολύ φωτογένεια. Έχω όμως ένα παράπονο. Να τα. Σε είδα με άλλα μάτια με το ξανθογέννη και τώρα. Δεν σ' αρέσει. Θέλω το ξανθό πίσω. Δεν μπορώ να τα ξαναβάψω. Καίγονται τα σπυράκια, κυρία Ελένη μου. Καίγεται το δέρμα. Βγάζω τις πέτσες. Δεν μπορώ να βάφω άλλη φορά. Ρες, ήταν πολύ ωραίο το ξανθό. Το ξέρω και εμένα. Μπορεί να τα βάψω το καλοκαίρι αν τρελαθώ που είναι κοντά. Πέντε τρίχες, Γρηγόρη μου. Πέντε και τις βάφουμε. Του χρόνου. Είσαι πολύ μαλλιαρός, Γρηγόρη. Αρχή του χρόνου με άλλο γέννη. He's ready for the transmission. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Έλα, πιάνετε σειρά σου. Έχω φάει χρόνο και έφαγε και εσύ από τον εαυτό σου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να σε γεννήσω. Λοιπόν, ξέρετε, πρώτη φορά θα το κάνω. Θα το κρατήσω το ρολόι στο Twitter μέχρι αύριο να δω πόσοι θα μπουν από εσά να το διεκδικήσουν. Σήμερα, πριν φύγω, είχαμε φτάσει ήδη στι 9.000. Για να δω αύριο αυτό το φανταστικό ρολόι από τη Vogue για εσά. Κάντε retweet. Και έχω και ένα ακόμα, αυτό που φοράω. Που θα το δώσω από το χέρι μου. Κάτσε να το βρω. Είσαι εδώ. Πάρα πολύ ψηλή για την τηλεόραση. Τα χέρια σου είναι πολύ μακριά. Δεν χωράνε στα πουθενά. Γεια σας λοιπόν. Άλλη.